Καλησπέρα σας, κύριε Λάμπρου. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι γίνεται, τι μαθαίνετε έτσι, τι ακούτε, σας παίρνουν τηλέφωνα, χρειάζονται κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Τι λένε οι οικογένειες για το άνοιγμα των λυκείων και η διαδικασία του self-testing. Ποιος είναι ο προβληματισμός, η ανησυχία. Να σας πω. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Τα σχολεία ανοίγουν όπως ακριβώς και έκλεισαν. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Ότι σε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, τους 5 μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά, δεν λήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας κανένα ουσιαστικό μέτρο, δεν υλοποιήθηκε κανένα από τα μέτρα τα οποία σύσσωμη η σχολική κοινότητα διεκδικεί. Και εννοούμε φυσικά την αρέωση των μαθητών στην τάξη, την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας και άλλα μέτρα ενισχυτικής διδασκαλίας λόγω του προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με την τηλεκπαίδευση. Ένα είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε σχέση με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, έστω και τώρα στο παραπέντε, το Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε την αναγκαιότητα διενέργειας επαναλαμβανόμενων και μαζικών τεστ. Πέρασε δηλαδή ένας χρόνος για να αντιληφθεί το Υπουργείο ότι το τεστ είναι ένα εργαλείο, είναι ένα όπλο για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της πανδημίας. Ναι. Υπάρχει όμως ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για την αξιοποίησή τους και πετιέται το μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Γιατί για μας δεν είναι ατομική υπόθεση η υγεία και η παιδεία των παιδιών. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία... Δηλαδή συγκεκριμένα, κύριε Λάμπρου, τι λέτε σε ό,τι αφορά τη... σας πω. Το θέμα της αξιοποίησης, λέτε το τεστ. Ναι, λέμε ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να γίνεται με ευθύνη του κράτους, ώστε να υπάρχει σωστή δειγματοληψία, καταγραφή και έλεγχος με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Να σας πω... κάποια ερωτηματικά που γεννιούνται, ας πούμε, για την περίπτωση του self-test. Αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως και απευθύνατε το ερώτημα στον κύριο Καλογερόπουλο. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν βρεθεί στο φαρμακείο το τεστ? Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έγινε σωστά το τεστ? Τι γίνεται όταν δεν βγει έγκυρο? Τα παιδιά μας θα χάσουν 3 μέρες από την εκπαιδευτική διαδικασία? Άκουσα τον κύριο Καλογερόπουλο να λέει ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε για να κάνουμε rapid test ή να πάμε ακόμη και σε ένα ιδιωτικό κέντρο για να κάνουμε το τεστ. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά η ευθύνη έρχεται σε εμάς τους γονείς. Δεν μπορεί λοιπόν να συνδέεται ένα εργαλείο όπως είναι το self-test με την υποχρεωτικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν πραγματικά, επειδή η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τα παιδιά, έτσι, θα έπρεπε, το ξανατονίζω γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό, να γίνεται με ευθύνη του κράτους όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε βάλει τα ερωτήματα τα οποία θα απευθύνουμε και στο Υπουργείο Παιδείας και αυτό ήταν ο λόγος έτσι, που θέλαμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα, κύριε Λάμπρου. Από την πλευρά των γονέων. Να συμπληρώσω μόνο μία φράση ότι φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι. Έτσι, άλλωστε το διεκδικούμε από την αρχή της πανδημίας. Ο τρόπος όμως που επιλέγεται να γίνει δημιουργεί αυτά τα εύλογα ερωτήματα. Και φυσικά δεν θα έπρεπε να είναι το μόνο μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε.